για το εργασιακό αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Θα συζητήσουμε με τον στρατηγό, τον κύριο Νίκο Γαρατλώτη. Καλησπέρα, στρατηγέ. Καλησπέρα σας, κύριε Καρπίδη, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι θα αποκαλύψουμε απόψε πλήρες το κείμενο του μνημονίου με την Τρόικα, έτσι. Και τα επίμαχα σημεία τα οποία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Τώρα, ένα μικρό σχόλιο για το εργασιακό και αμέσως μετά να μιλήσουμε για το μνημόνιο αυτό που υπογράψαμε με την Τρόικα. Είναι ήδη χρονιά, κύριε Καρπίδη. Ήδη χρονιά, επιμένω. Λοιπόν, πάμε τώρα για το ασφαλιστικό. Κύριε Καρπίδη, το ασφαλιστικό λίγο εν πουλής έχουμε κουράσει τον κόσμο, τα έχουμε πει και εμείς, τα λένε και τα κανάλια κτλ. Ποια είναι η ουσία? Η κυβέρνηση ουσιαστικά να κρούει πρίμα. Κάνει όπως ήταν ολοταχώς. Τα μαζεύει τα προεδρικά διατάγματα. Για ποιο λόγο μαζεύει τα προεδρικά διατάγματα και αποφασίζει να τα περάσει μέσα από τη Βουλή ως νόμο της Βουλής? Η εξήγηση είναι μία, κύριε Καρπίδη. Όχι από δημοκρατική ευαισθησία. Οι δημοκρατικές ευαισθησίες, κύριε Καρυπίδη, ή υπάρχουν στον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή που γεννιέται ή δεν υπάρχουν. Δεν είναι επίκτητες. Δεν αποκτούνται καθοδόν οι δημοκρατικές ευαισθησίες. Ήδη τα διάφορα blog, ευτυχώς υπάρχουν και τα blog και ο ηλεκτρονικός τύπος, άρχισαν να θέτουν πλέον πολιτιακό θέμα και από εργασιακό που ήταν το πρόβλημα έτεινε να μεταβληθεί σε πολιτιακό θέμα και ότι έχουμε παραβίαση του συντάγματος. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις αναρτήθηκε κατά πόσον εξυπηρετεί και ο θεσμός του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με το πόσον έχει αποψηλωθεί. Έτσι λοιπόν, φοβούμενοι κοινωνικές εκρήξεις, η κυβέρνηση αναγκάζεται να φορέσει τη μάσκα της δημοκρατικής ευαισθησίας και να περάσει τα προεδρικά διατάγματα μέσω της Βουλής. Διότι μόνο και μόνο στον φόβο μήπως τυχόν και ξεσηκωθεί ο λαός και τηθεί πλέον πολιτιακό θέμα και όχι εργασιακό, τρέμουν οι κρατούντες απάνω και όλοι οι διαπλεκόμενοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή το υπάρχουν πολίτευμα, κάποιοι από αυτούς δυστυχώς για να πολιτίζουν. Εκτός από το πολιτιακό που αναφέρετε εσείς, υπήρχε και έντονη γκρίνια μέσα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος. Πολλοί βουλευτές είπαν ότι δεν θα το ψηφίσουμε και μάλιστα, αν θυμάστε, υπήρχε. Αναφέραμε και τα ονόματα. Υπήρχε και μια σχετική ερώτηση 12 βουλευτών. Όπου λέγανε στον Υπουργό Εργασίας, κοίταξε να δεις, αυτό δεν μπορεί να περάσει. Αναφερθήκαμε και στα ονόματα. Και μάλιστα είχαμε και μια σκληρή κόντρα σήμερα της κυρίας Παπανδρέου με τον κύριο Λοβέρδο. Βεβαίως. Η κυρία Παπανδρέου είναι η πρόεδρος της Επιτροπής για το Ασφαλιστικό. Και το είπε, αν δεν το φέρει στη Βουλή αλλαγμένο, εγώ δεν το περνώ στη συζήτηση από εδώ. Το πάω στην Ολομέλεια. Κύριε Καρπίδη, δεν είναι μόνο αυτό. Η κυρία Παπανδρέου κάτι ήξερε. Ήξερε κάτι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία γνώριζαν οι άλλοι βουλευτές. Γιατί το λέω? Γιατί η κυρία Παπανδρέου είπε ότι τίνεται να μεταβάλλεται τη Βουλή ως συμβουλευτική. Μέσα σε παρένθεση, συμβουλευτική είχε και η Χούντα. Τραβηγμένο βεβαίως αυτό, δημοσιογραφική αδεία. Και είπε, εμείς δεν θα καθόμαστε να ενημερωνόμαστε πράγματα τα οποία έχει υπογράψει εκ των προτέρων ο Υπουργός και δεν γνωρίζουμε εμείς. Γιατί το έλεγε? Τη λύση την έχουμε τώρα. Και έχουμε τη λύση, και για μένα η είδηση της χρονιάς, κύριε Καρπίδη, είναι η εξής. Έχουμε στα χέρια μας τη δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ιερίστεν παρόδο το υπέγραψε ο κύριος Παπακοσταντίνου. Τι έγινε? Τον εξουσιοδότησαν οι βουλευτές και υπέγραψε ο κύριος Παπακοσταντίνου την εν λόγω σύμβαση, χωρίς να περάσει από τη Βουλή τη συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση. Απλά έβαλαν την υπογραφή τους σε επιταγή, την οποία στη συνέχεια συμπλήρωσε τα νούμερα. Το νομοσχέδιο για το δανεισμό και τα λοιπά. Αυτό που δεν ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, που ψήφισε η Ντόρα Μπακογιάννη και. Αυτά τα οποία περάσαν, κύριε Καρπίδη, αυτά τα οποία περάσαν, ήταν 120 σελίδες. Και συγκεκριμένα 120 σελίδες παραφρασμένες, όχι σε καλή αγγλική μετάφραση. Το μνημόνιο συγκεκριμένα έχει 1370 σελίδες και ήδη έχουν έρθει στα χέρια μου, κύριε Καρπίδη, ήδη έχουν έρθει στα χέρια μου 237 σελίδες. Κάποιοι
ρισκάραν τη ζωή τους. Λοιπόν, με... για να δείξουμε ότι έχουμε στα χέρια μας αυτό το μνημόνιο, το οποίο είναι στην Αγγλική. Το βλέπετε. Προχωρήστε το παρακαλώ για να το βλέπει και ο κόσμος. Αυτό είναι το μνημόνιο που υπογράφτηκε. Βλέπετε οι χώρες που θα μας δανείσουν, φαίνονται πάνω-πάνω. Πάμε πιο κάτω. Έτσι. Και οι υπογραφές που είναι με την Ελληνική Δημοκρατία, όπως λέει εδώ. Και ο κύριος Παπακοσταντίνου και ο Προβόπουλος ουσιαστικά το υπόγραψαν. Ίσως γι' αυτό εξηγείται γιατί δεν παραπέμπουν τον κύριο Προβόπουλο για το ΤΑΦΣΥΝ 10. Άγιος φως στην αλήθεια ο χρόνος, κύριε Καρπίδη. Λοιπόν, τους πάμε... έχει στο χέρι ο Προβόπουλος, υπέγραψε το μνημόνιο και το κρατάν κρυφά. Μπορούμε ταυτόχρονα προχωράμε και το μνημόνιο να το βλέπουν οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πάμε τώρα, στρατηγέ, στις εγγυήσεις που δώσαμε και δεν τις ξέρει ο κόσμος. Να πούμε δύο. Να, εδώ είναι και η ημερομηνία, 8 Μαΐου του 2010, όπως βλέπετε. Αυτοί μας είπαν 11 Μαΐου. Θα τρελαθώ, λοιπόν, κύριε Καρπίδη. Πάμε πιο κάτω. Μισό λεπτό. Είναι θέμα αξιοπιστίας πλέον. Αυτοί μας είπαν ότι το υπόγραψαν σε 11. Εδώ το έγγραφο είναι ότι την έχει τεντώσει την υπογραφή 8 μήνες. 3 μέρες νωρίτερα. Αυτό το μήνα. Ποιον κοροϊδεύει, κύριε Καρυπίδη? Οι ημερομηνίες είναι. Το μνημόνιο το έχω ολόκληρο. Δεν κοιμήθηκα χθες το βράδυ για να μπορεί. Και να είναι καλά κάποιοι φίλοι που με βοήθησαν και το κάναμε μετάφραση. Λοιπόν, αυτό το μνημόνιο είναι στην Αγγλική. Είναι το αυτούσιο. Και εμείς έχουμε την απόλυτη μετάφρασή του. Και πάμε, στρατηγέ, στις εγγύησεις, γιατί αυτά ενδιαφέρονται. Αλλά λίγο πολύ είναι γνωστά. Κύριε Καρυπίδη. Εκεί είναι το ζουμί της υπόθεσης. Αυτό που είπατε εσείς για τις 120 σελίδες είναι γεγονός ότι δόθηκαν, αλλά ήταν παραφρασμένες. Δεν δόθηκε το πραγματικό. Δηλαδή ουσιαστικά υπήρξε μια πλαστογραφία. Η μετάφραση την οποία έχω εγώ είναι από καθηγητή Πανεπιστημίου της Αμερικής. Δεν χρειάζεται να λέμε τις πηγές. Ξενυχτήσαμε χθες το πρωί. Δεν χρειάζεται να λέμε. Δεν αναφέρω πηγές. Κύριε Καρπίδη, υπάρχουν κάποια ουσιαστικά θέματα και παρακαλώ αν είναι δυνατόν. Εντάξει, το δείξαμε αυτό. Λοιπόν, ορίστε, στρατηγέ, πάμε στην ουσία τώρα. Ναι, στην ναι. Ουσία. Να πάμε στην ουσία. Λοιπόν. Κύριε Καρπίδη, σελίδα 119. Θα αναφερθώ στα σημεία τα οποία έχω εντοπίσει. Είναι πάρα πολλά. Αν μπορούμε να πάμε στη σελίδα 119. Δεν. Είναι στα αγγλικά και έτσι. Ας είναι στην αγγλική και εμείς θα πούμε στη μετάφραση. Ωραία. Να το βλέπει ο κόσμος. Δεν μπορεί η Ελλάδα μόνη της να πάρει δάνειο από άλλον δανειστή. Μέσα σε παρένθεση, Κίνα-Ρωσία, καθώς δεν μπορεί να υποθηκεύσει ούτε να ανεχειριάσει για άλλον περιουσία ή έσοδα ή να μεταφέρει το χρέος. Σελίδα 119. Να λοιπόν γιατί μόλις η Ρωσία είπε να μας δανείσει με χαμηλό επιτόκιο, αντέδρασε η κυβέρνηση. Διότι ήδη είχαν τεντώσει, είχαν βάλει την υπογραφή τους, κύριε Καρυπίδη. Συνεχίζω. Σελίδα 129, παράγραφος 13, υποπαράγραφος 1. Αντίθετα, επιτρέπεται ο δανειστής να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Προσέχτε, ο δανειστής έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε δανειστεί από τη Γερμανία και να βρεθούμε χρεωμένοι στην Τουρκία ή στα Σκόπια. Γιατί η Γερμανία θα τους έχει πουλήσει τα δικαιώματά της, δηλαδή τις δανειακές υποχρεώσεις της Ελλάδος. Κύριε Καρυπίδη, έλεος! Λοιπόν, εδώ είναι η μετάφραση του ακριβή κειμένου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, στη σελίδα 119, όπου φαίνεται αυτό που λέει ο στρατηγός τώρα. Για να το βλέπουν και οι τηλεθεατές μας. Δηλαδή, άκουσαν, κύριε, δηλαδή μπορούμε να, από αυτά που θα μας δανείσει η Γερμανία να πουλήσει τα δικαιώματά της στην Τουρκία. Και να έρθει η Τουρκία να μας κατασκηνιζεί. Θα αναφερθώ και παρακάτω. Υπάρχουν άρθρα πάνω σε αυτό. Πάω σελίδα 129. Παράγραφο 14 από παράγραφο 1. Η σύμβαση διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Ένα μόνο θα πω. Γνωστή από οικειοκράτηση οι Εγγλές και ξέρουν από καλές συμβάσεις. Πάμε στην 121 σελίδα παράγραφο 5. Το επιτόκιο για τα 80 δις ευρώ των ευρωπαϊκών δανείων είναι 5,2 κειμενόμενο με Euribor τριμήνου για την πρώτη τριετία. 6,2 κειμενόμενο για τα επόμενα χρόνια. 6,2 κειμενόμενο για τα επόμενα χρόνια και συν 2% επιτόκιο υπερημερίας αν έχει λήξει το δάνειο. Επαναπροσδιοριζόμενο
ανά εβδομάδα, κύριε Καρπίδη. Σελίδα 120, παράγραφο 1α και υπό παράγραφο 1β και σελίδα 121, παράγραφος 5. Πάμε παρακάτω. Σελίδα 123. Η Ελλάδα, αν δεν πληρώσει κάποιο από τα παλαιότερα δάνεια, όχι τα 110 που παίρνουμε τώρα, εάν δεν πληρώσει κάποιο από τα παλαιότερα δάνεια που λήγουν ή προβεί σε αναστολή πληρωμών κάποιου άλλου δανείου, δεν μπορεί να εκταμιεύσει χρήματα από το μηχανισμό και υποχρεούται να αποπληρώσει άμεσα το υπόλοιπο κεφάλαιο του δανείου του μηχανισμού μαζί με όλες τις επιβαρύνσεις. Σελίδα 123. Φώναζα κάτι, ήξερα εγώ, μη είχε έρθει στα χέρια μου και φώναζα και ήμουν και ρηστικός και χθες μαζί σας, μάλιστα, και ζητώ συγγνώμη που ήμουν ρηστικός χθες, γιατί ήδη το είχα στα χέρια μου και το ξεφύλιζα και έλεγα ότι υπάρχει λύση. Θα πάμε και παρακάτω. Προσέξτε τώρα. Σελίδα 130, παράγραφος 15 1α, σελίδα 138, παράγραφος 5 και σελίδα 140, παράγραφος 4. Για να είναι νόμιμη, να ενεργοποιηθεί και να ισχύει η σύμβαση, δεν χρειάζεται καμιά άλλη πράξη παρά μόνο την υπογραφή του Παπακουσταντίνου και τη νομική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχουμε δικτατορία, κύριε Καρπίδη? Θα υπογράφει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παπακουσταντίνου, εν αγνία και της ίδιας της κυβέρνησης? Εγώ δεν μιλάω για συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Ο ίδιος ο υπουργός, ό,τι κάνει ο πρωθυπουργός, να υπογράφει και να εκταμιεύεται το δάνειο? Πού ακούστηκαν αυτά, κύριε Καρπίδη? Ούτε ψήφιση στη Βουλή, ούτε υπογραφή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε καν γνωμοδότηση του Συμβουλίου του Κράτους. Τίποτα δεν χρειάζεται. Μόνο μια καλή διάθεση από τον κύριο Παπακουσταντίνο για να υπογράφει. Τι μέθηκε ανιστού Σαββατοκύριακο το προπερασμένο Στρέτζι Μπίλντεμπεργκ στην Ισπανία? Τι μέθηκε ανιστού, κύριε Παπακουσταντίνο, τι δουλειά έχεις μαζί με κυρία Διαμαντοπούλου, τον πατριώτησά μας, Στρέτζι Μπίλντεμπεργκ? Συνεχίζω. Άκουσον, κύριε Καρπίδη. Παρετούμεθα από κάθε δικαίωμα. 123, σελίδα παράγραφος 6 και παράγραφος β. Μόνο το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συνταγματικά δικαστήρια των δανειστών μπορούν να ακυρώσουν τη σύμβαση, γιατί παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο ή το σύνταγμα του δανειστή αντίστοιχα. Βέβαια, στην Ελλάδα με βάση τη σύμβαση δεν επιτρέπει σε κανένα δικαστήριο να μπορεί να δικάσει τέτοια προσφυγή. Αφήστε που δεν έχουμε και συνταγματικό δικαστήριο στη χώρα μας, έτσι. Αλλά από εκεί και ύστερα όμως υπάρχει το διεθνές δικαστήριο. Μας δεν τα χέρια, δεν μπορούμε να προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο. Δηλαδή θα προσφύγεις για τους Γερμανούς στο δικαστήριο της Γερμανίας, για τους Άγγλους αυτά που σε δάνεισαν στο δικαστήριο της Αγγλίας. Και άιντε να βρεις το δίκιο. Σου δένε τα χέρια και σου βάζει από νωρίτερα να παραιτηθείς, να μην μπορείς να προσφύγεις ούτε στον ΟΗΕ ούτε στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης. Το χειρότερο όλο από όλα όμως, κύριε Καρπίδη, είναι το παρακάτω. Σελίδα 130, παράγραφος 14 από παράγραφος 5. Με την παρούσα ο δανειολήπτης αμετάκλητα και ανεφόρο παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή, εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την διαταγή, κατάσχεση, αναστολή, εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος. Φώναζα και έλεγα, έχουμε υποθηκεύσει τη χώρα μας? Μας έλεγαν είναι εθνικά θέματα και ότι κινδυνολογώ. Κάτι ήξερα όταν φώναζα, κύριε Καρπίδη. Και όταν ρίχνω δύο χαρτιά πάνω στο τραπέζι, έχω άλλο 8 στο μανίκι. Και συνεχίζουμε. Να δούμε τι γνωμοδοτούν οι δύο νομικοί σύμβουλοι του κράτους στη σελίδα 19, παράγραφο 11. Ούτε ο δανειολήπτης, ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας. Πάει η εθνική κυριαρχία, κύριε Καρπίδη.
Απορείτε τώρα και μου κάνει έκπληξη. Ξέραμε ότι όλο το παιχνίδι γίνεται για τον ορυκτό πλούτο της χώρας, για τα πετρέλαια τώρα. Όταν φώναζα εγώ, μη λέγατε φωνάζει τώρα. Όχι, 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 γι' αυτό είπαμε ότι αυτή η ιστορία έχει πάει εκεί τώρα. Μισό λεπτό και να συνεχίσουμε. Άλλο τα επιμέρους και άλλο η στόχη. Τι τα επιμέρους, τώρα κάθομαστε και ασχολούμαστε και τσακώνομαστε ανοιχτές επειδή βγήκε ο Τσιμπούκης. Τσιμπούκης, Τσιμπουκλής, πώς λέγεται αυτός από την Πομέν, στο λιμάνι. Εδώ καράβια χάνονται, παρκούλες αρμενίζουν. Σταματήσαμε 10 καράβια να μην πάνε και κάτι έφυγε εκεί το κουκουέ. Εδώ τα καυτά τα θέματα κανένας δεν ασχολείται, κύριε Καρυπίδη. Και αν ήμασταν σε ένα κεντρικό κανάλι κυβέρνηση σήμερα, μετά από αυτές τις καταγγελίες θα είχε πέσει την επομένη. Είμαστε ένα περιφερειακό κανάλι. Μην το λέτε έτσι, όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να μην είμαστε απόλυτοι. Δηλαδή αυτό που έχουμε εμείς στα χέρια μας, πιστεύετε ότι δεν το έχει η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω το ΚΟΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω αν το έχει, από πού μου ήρθε εμένα. Αλίμονο. Από πού μου ήρθε εμένα. Αλίμονο δεν το έχουν. Εγώ ξέρω, θα το δούμε. Εάν δεν το έχουν, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γιατί δεν το παίζουν? Δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους αν δεν το έχουν. Λαϊκό δικαστήριο, θα έρθει στα λόγια μου. Λοιπόν, ούτε ο διανεολήπτης, ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας κατάσχεσης, συντηρητικής ή αναγκαστικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με τη σύμβαση. Αυτή είναι η ερμηνεία από τους δικούς μας συμβούλους του κράτους. Με λίγα λόγια. Και να τελειώσω, να μην κουράσουμε. Το έχουμε... Αυτό στρατηγία δεν μπορεί να το αναπτύξουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων. Να δεσμευτούμε να το κάνουμε μια εκπομπή. Και τελειώνω. Όπου εκεί θα το αναλύσουμε και με νομικούς και με πολιτικούς για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν έρχονται οι πολιτικοί όταν έχουν τέτοια έγγραφα, κύριε Καρυπίδη. Μην περιμένετε. Θα έρθουν. Δεν θα έρθουν, κύριε Καρυπίδη. Πού να έρθουν, μας έλεγαν ότι είναι 6% το έλλειμμα και μας προχθές με έλεγε ο άλλος και κάθονταν δίπλα μου με κόνη ψαμπάθο. Πει λέει δεν το ξέραμε. Λες και δεν ήταν στην εκπομπή που βγάζαμε τα ελλείμματα ότι είναι 14%. Λοιπόν, με λίγα λόγια, στην ουσία, οι δανειστές μας θα πάρουν 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια τριετία, τα χρήματα που θα πάρει η χώρα από το μηχανισμό για να αποπληρώσει παλαιότερα χρέη, και μετά από την τριετία, αφού δεν θα μπορεί η Ελλάδα να αποπληρώσει το συνολικό χρέος που θα είναι κοντά στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ θα έρθουν να πάρουν κρατικά κεφάλαια, κρατικές επιχειρήσεις, ορυκτό πλούτο, σε αυτό που αναφερθήκατε νωρίτερα, και ό,τι φιλέτε υπάρχει στην ελληνική επικράτεια. Σε γη, αέρα και θάλασσα, χωρίς η Ελλάδα να μπορεί ούτε καν να αμφισβητήσει αυτό το κυριαρχικό δικαίωμα, αλλά και δεν δικαιούται να προσφύγει στα δικαστήρια, διότι έχουμε παρατηθεί εκ των προτέρων να προσφύγει. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στο μνημόνιο, είναι ανάλυση των όσων υπογράψαμε, έτσι. Όχι, είναι και παράγραφος μέσα σε αυτές τις σελίδες. Ναι, δεν λέει όμως μέσα κάποιος στο μνημόνιο ότι ελάτε να πάρετε ορυκτό πλούτο. Όχι, αλλά σου λέει ότι τα τάξη από τις δεσμεύσεις μας. Βεβαίως. Όχι, να το διευκρινίζουμε στον κόσμο. Ναι. Και μόνο αυτός ο όρος αρκεί με βάση το διεθνές δίκαιο να χαρακτηριστεί δανειακή σύμβαση ως απεικιοκρατική. Κύριε Καρυπίδη, ούτε οι τιμένοι των δύο παγκοσμίων πολέμων δεν συνθηκολόγησαν, δεν υπέγραψαν τέτοιους όρους. Κάτω από τα πιστόλια. Και τα υπογράψαμε εμείς με κοινοβουλευτική δημοκρατία. 3.000 χρόνια ιστορία μιας χώρας και ένας λαός υποθηκευμένα, χωρίς εθνική κυριαρχία, χωρίς κυριαρχικά δικαιώματα. Μόνο και μόνο με την υπογραφή ενός υπουργού, τη συνειδητοποίητη μας του κύριου Παπακοσταντίνου, την επιλογή της σημερινής κυβέρνησης, την ψήφο των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, του ΛΑΟΣ και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Κύριε Καρυπίδη, το μόνο που έχω να πω είναι ότι μας λείπουν άλλες 978 σελίδες. Θα τις έχω πολύ σύντομα. Κάποιοι ρίσκαραν τη ζωή τους για να βρουν αυτές τις σελίδες τις οποίες παρουσιάζουμε. Ήδη 8 δικηγόροι και συμβολιογράφοι σε διαφορετικά σημεία του κόσμου έχουν συγκεκριμένες εντολές προώθησης, δημοσίευσης, αποστολής σε χιλιάδες μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομικά και ιδιωτικά πρόσωπα, σε εκατομμύρια email φεύγουν αυτή τη στιγμή, όλα αυτά ως ασφάλεια για να μην πάθει κανένας. τίποτα, κύριε Καρυπίδη. Κάποιοι βάλαν το κεφάλι στον τροβά για να τα βγάλουν αυτά. Και εγώ θα σας πω μόνο, επειδή χθες είχαμε πει αν υπάρχει λύση, να κρυθεί έκπτωτη ζήμηση από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κατασχεθούν τα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα από το ελληνικό δημόσιο και να γίνουν δημονομικές διαδικασίες για την υποζημίωση του ελληνικού κράτους από τις ζημιές του λαδώματος στη ζήμηση. Να κατασχεθούν οι περιουσίες όλων των γερμανικών εταιριών στην Ελλάδα από το ελληνικό δημόσιο έναντι της γερμανικής αποζημίωσης που δικαιούμαστε από τη Γερμανία για τα εγκλήματα που διέπραξε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κατά της Ελλάδος. Να απαιτήσουμε άμεσα από τη Γερμανία τις πολεμικές αποζημιώσεις.
Και με τα χρήματα αυτά, επειδή τα χρήματα αυτά υπολογίζονται έντοκα περίπου στο 1,5-3, κύριε Καρυπίδη, εγώ θα σας κάνω και σκόντο να πω στο 1,3. Να επιστρέψουμε επιγόντως το δάνειο που λάβαμε από το Δούνο του και με τα ρέστα τα οποία θα μας περισσέψει να βάλουμε την Ελλάδα σε πορεία εξυγένσης. Και αν η Γερμανία δεν μπορεί να εκταμιεύσει όλο το ποσό που δικαιούται η Ελλάδα, γιατί είναι τεράστιο το ποσό το οποίο μας χρωστάει, θα την δώσουμε εμείς από αυτά που θα μας δώσει, θα τις τα δώσουμε και θα τις τα δώσουμε άτοκα για να κινηθεί και η γερμανική οικονομία. Να σας δείξουμε εμείς πόσο γενναιόδεροι είμαστε. Και θα τις τα δώσουμε άτοκα με μια προϋπόθεση. Να μας δώσει τα ονόματα των πολιτικών που λαδόθηκαν από Τζίμες και να τα αφήσουν αυτά. Παραιτηθήκαμε το δικαιώματος. Όχι, και, όχι από τις γερμανικές αποστολές. Όχι, κύριε Καρυπίδη, δεν παραιτηθήκαμε. Απλά όταν είχαμε παραδώσει, αν θυμίστε, όταν είχαμε παραδώσει τον Γερμανό εγκληματία πολέμου που συλλάβαν στη Θεσσαλονίκη, με διαφεύγει το επίθετο τώρα, μας είχαν δώσει οι Γερμανοί 50 εκατομμύρια μάρκα. Και μας είχαν... Δεν θυμάστε που είχαμε μια συζήτηση, δεν θυμάμαι, ο κύριος Δελαστή και ήταν. Όχι, όχι. Είχαμε, που μας αποκάλυψε ότι όταν ήταν το δικαστήριο, εμείς δεν πήγαμε ως χώρα να παραστούμε και χάσαμε εκεί το δικαίωμα. Όχι, δεν είχα χαθεί. Αυτά τα δικαιούμαστε. Όταν λοιπόν παραδώσαμε αυτόν τον Γερμανό εγκληματία, μας έδωσαν οι Γερμανοί 50 εκατομμύρια αποζημίωση. Και τα είχε υπογράψει ο Καραμαλής. Και είχαν βάλει ως πολεμικές αποζημιώσεις. Αλλά οι νομικοί σύμβουλοι του Λαΐμνηστου τότε Καραμαλή έβαλαν έναντι. Όχι ότι ξοφλήσαμε έναντι. Αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και με τον κύριο. Με τον κύριο Λινέο που είναι στην Επιτροπή, μέλος της Επιτροπής. Και με τον κύριο Λινέο τα ναι. Γιατί ο μέλος της Επιτροπής είναι ο κύριος Λινέος μαζί με τον αείμνηστο του δικηγόρου του Πασόκα από τη Θήβα, πέστε το όνομα του, τον κύριο Σταμούλη και με τον πρώην πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου που ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης. Αυτοί οι τρεις τα ξεκίνησαν και έχουν υπολογιστεί και τα έχουμε τα νούμερα, υπερβαίνει το 1-3. Όσο δε για αυτούς που πρόδωσαν τη χώρα μας και έβαλαν αυτές τις υπογραφές, αυτά τα χαρτιά, να επαναφερθεί η θανατική καταδίκη. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω, κύριε. Και δεν αντέχει άλλο, κύριε Καρυπίδη, ο λαός. Βγαίνω έξω και συζητάω όλη την ημέρα με το λαό. Δεν αντέχει άλλο. Έρχονται εδώ πέρα. Άλλα λένε στον κόσμο, άλλα λένε στα κανάλια, άλλα ψηφίζουν στη Βουλή. Και έρχονται και μας κάνουν μαθηματικές αλχημίες ότι θα παίρνουμε 85% σύνταξη. Εδώ υπέγραψαν μνημόνιο, μας έλεγαν ότι το έχουν υπογράψει από τις 11 του μήνα και εγώ βρίσκω τις υπογραφές από τις 8 του μήνα. Και μας έλεγαν αμυνόμεθα, διαπραγματευόμεθα, τα εργασιακά, τα τέτοια. Έτσι αλλιώς και αυτοί τις είχαν την τόση υπογραφές. Παράσταση, θέατρο, σκιών έχουμε καταγγείλει στην Ελληνική Βουλή, κύριε Καρυπίδη. Στρατηγέ, δεσμευόμαστε ότι αυτό το μνημόνιο θα το παρουσιάσουμε σε μια ειδική εκπομπή και θα το αναλύσουμε και με καλεσμένους. Και θέλω να έρθουν οι καλεσμένοι, κύριε Καρυπίδη, αποτελεί πρόκληση, αυτό δεν είναι προσωπικό, ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Φόλιας, που τα είχα βγάλει με τον κύριο Λαζαρίδη, τον καθηγητή, και με τον, κύριο Λαβδιώτη. Κύριε Καρατουλιώτη, δεν έχουμε εμείς αιμονές στα θέματα. Όχι, εγώ έχω. Εμείς δεν έχουμε. Εντάξει, εσείς να μην έχετε. Δεν έχουμε αιμονές. Εγώ έχω στρατιωτικό σύμβολο. Είχα βγάλει. Δεν έχουμε αιμονές. Μα έβγαλαν τρελούς τους ανθρώπους ότι δεν ξέρουν τι τους γίνει και έλεγαν 6%. Είναι καταγεγραμμένα και στη συνείδηση των πολιτών που παρακολουθούν το μέσο και με τα ρεπορτάζ και τα αρχεία υπάρχουν. Αιμονές δεν έχουμε εμείς. Προχωράμε. Δεν χρειάζεται να το παραλαμβάνουμε. Να προχωρήσουν. Θα καλεστούν οι κύριοι και αν θέλουν να σε εγώ πάντα... δεν έρθουν, εμείς θα προχωρήσουμε. Εγώ πάντως, κύριε Καρυπίδη. Δεν βασιζόμαστε στην ανταπόκριση των καλεσμένων. Εγώ, κύριε Καρυπίδη, σήμερα. Προσέξτε το λίγο αυτό. Συμφωνώ. Δεν βασιζόμαστε στο αν ανταποκρίνεται έρθει ένα καλεσμένο. Και χωρίς να έρθει, τα θέματα θα βγουν. Το δρόμο μας. Μην έχετε το άγχος. Το δρόμο μας. Κύριε Καρυπίδη, εγώ το μόνο που έχω να πω και πρώτη φορά το λέω. Αισθάνομαι περήφανο σήμερα. Ξεβράκωσα και τα δυο τα κόμματα, τους έβγαλα τη σύμβαση την οποία υπέγραψαν και τα μεγάλα τα κανάλια σήμερα ασχολούνταν με τα πόσα καράβια σταμάτησαν και πόσα καράβια έμειναν και πόσοι τουρίστες παραπονιούνταν.